Ξέρω αυτό κολλάει από πίσω σου σαν τα αστυνομικό. Θέλει τους φίλους του για να σε μετωπίσουν και να σε παρακαλέσουν. Να έρθεις πίσω όμως δείξου την κρύα πλάτη. Αυτό θα πάθει μεγάλη βράδυ. Και θέλει πάλι να σ' αποκτήσει. Πρέπει να ανάξει και για την καρδιά σου να φέρνει. Ας τώρα καίει, πίσω από σένα. Να πούμε τώρα που θα βρείτε για τη μέρα. Τα πέντε μόνοι δεν θα λέει. Έχω κάνει ο καθάς. Τι έχω κάνει. Τύρα, πούστα. 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 Όλοι τα χέρια πάντα. Come on. Όπως θέλεις. Πάμε στο Χάρη Χριστόπουλο. Σάκη, νομίζω ότι είχες πλάνο τελικά. Είχες σχέδιο που έβαλες την κοπέλα αυτή να χορέψει μαζί σου. Δηλαδή, λίγο το κορίτσι, λίγο ο χορός σου, λίγο η επικοινωνία σου με το κοινό που ήρθες από εδώ, τα κατάφερες καλά. Τους ξεσήκωσες. Αυτό ξέρεις, είναι ένα ταλέντο κι αυτό. Το να έχεις κοινική παρουσία πολύ έντονη που σήμερα ειδικά την είχες. Όλο το πακέτο ήταν καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Βαγγέλης Φερής. Έχεις ένα μεγάλο προσόν που είναι η επαφή με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να μην επαναπάβεσαι σε αυτό. Βλέποντας δηλαδή την αντίδραση του κόσμου, δεν φτάνει. Πρέπει να του δίνεις ακόμα παραπάνω, ώστε να μένει στο μυαλό αυτό το οποίο παράγεις. Την τέχνη σου. Θα πρέπει να κάνεις κάτι για να ξεχωρίσεις και έχοντας το μεγάλο προσόν που λέγαμε προηγουμένως, να βρεις το δρόμο το δικό σου και να βρεις τη θέση σου. Ευγενία, την προηγούμενη φορά δεν είχες ενθουσιαστεί τόσο πολύ με το τραγούδι από ό,τι θυμάμαι. Τώρα αυτή τη φορά τι λες. Πριν σχολιάσεις, Ευγενία, μπορείς να βγάλεις την πλούζα σου, γιατί συνήθως έτσι σχολιάζεις. Όχι, παιδί μου, δεν συνήθως έτσι σχολιάζεις, εσύ, Ευγενία. Να, το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει. Εσύ όμως μου άρεσες πάρα πολύ. Το ωραιότερο στοιχείο του τραγουδιού σου ήταν η κοπελιά. Θα προτιμούσα να αφήσεις το τραγούδι να στο γράψει κάποιος άλλος και εσύ απλά να το ερμηνεύεις.